Καλώς ορίσατε λοιπόν όλοι στην Κορυθία. Στην γη που παράγεται ένα από τα σπάνια κρασιά του κόσμου, το Αγιοκίνητο. Καλώς ορίσατε στην γη που παράγει την Κορυθιακή Σταφίδα, τη μάνα γη του Φενεού με τις μοναδικές ποικιλίες οσπρίων, στην Κορυθία των αισθήσεων, των γεύσεων και των αρωμάτων. Να χαιρετήσω επίσης και τον κύριο Τζαναβάρα, συγγνώμη που τον ξέχασα, ο οποίος είναι καθηγητής και πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού στην Αμερική, σε πανεπιστήμια της Αμερικής. Να είστε καλά, κύριε Τζαναβάρα. Το επιμελητήριο Κορυθίας έχει οράματα και στόχους. Δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά δημιουργεί εξελίξεις σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και προσπαθεί να βγάλει την κορυθιακή παραγωγή έξω από τα όρια της χώρας. Μια ακόμα στοχευμένη δράση για το κρασί και τη γαστρονομία ξεκινά σήμερα στην Κόρυφο και θα ακολουθήσουν και άλλες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις κορυθιακές επιχειρήσεις να ανοίξουν τα φτερά τους στον έξω κόσμο και θα το κάνουμε με κάθε θυσία και κόστος. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, την μοναδικότητα των προϊόντων μας. Επενδύουμε στους κορύφιους παραγωγούς, στους κορύφιους επιχειρηματίες, επενδύουμε στο μέλλον. Η Ελλάδα έχει το 25% των κρασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αναγνωρισμένα ως προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Κατατάσσεται έτσι στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές κοινοπαραγωγές χώρες. Αντίστοιχα, το μερίδιο της Ελλάδας στα κρασιά προέλευσης φτάνει μόλις το 3% των αναγνωρισμένων κρασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης όσο αναφορά κυρίως την προώθηση και εκμετάλλευση των κατοχυρωμένων κρασιών που αναγνωρίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά ως ίνη ποιότητας. Ένα από τα δύσκολα στοιχήματα, βέβαια, είναι η εξέλιξη της διοικητικής μηχανής που χρειάζεται το ελληνικό κρασί για να στηριχτεί, όπως η έλεγχη στην διακίνηση και στην εμπορία. Γιατί, ξέρετε, δεν μπορούμε να αυξήσουμε την αξία, παραδείγματος χάρη του αγιοκίνητου κρασιού με προγράμματα προώθησης και ταυτόχρονα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να πωλείται ως αγιοκίνητο κρασί αγνώστου προελεύσεως και πολύ συχνά χαμηλής ποιότητας. Αλλά η γη μας, ο κορυθιακός κόλπος, παράγουν σε υψηλή ποιότητα ό,τι μπορεί να αγγίξει μέσω των γεύσεων την ψυχή ακόμα και των πλέον απαιτητικών, Ελλήνων και ξένων τουριστών. Η γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει για την Κορυθία ίσως το πιο σημαντικό όπλο τουριστικής ανάπτυξης. Απαιτείται τόλμη, συνεργασία και νέες ιδέες για να δημιουργήσουμε το κορυθιακό πιάτο που θα κάνει διεθνή καριέρα. Οι γαστρονομικές κοινότητες θα κληθούν να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα εποχή, όπου οι συνεργασίες θα είναι μαζί με τις ατομικές φιλοδοξίες. Οι ελπίδες δεν θα μαραζώνουν στη μοναξιά προσωπικών διαδρομών και η πίστη στο κοινό καλό δεν θα είναι μακρινή οπτασία. Ήρθε η ώρα να αναδείξουμε το κρασί μας, να αναδείξουμε τα προϊόντα μας. Να κάνουμε πρωταγωνιστές τους δικούς μας ανθρώπους μέσα από το κορυθιακό αμπέλι, το εινοποιείο και την κορυθιακή κουζίνα. Δεν χρειάζεται οι Κορύφοι να αντιγράψουμε κανέναν. Αν πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις, μπορούμε να κάνουμε και πάλι και σύντομα μάλιστα εινοποιούς όλου του κόσμου, τους σεφ όλου του κόσμου και τους πολίτες του κόσμου να συμφωνήσουν. Δεν είναι εύκολο να πας στην Κόρυφη. Ξέρετε, είμαι βαθιά πεπισμένος για τις δυνατότητές μας. Για αυτούς που δούλεψαν για τη σημερινή δράση, για τους υπαλλήλους της αναπτυξιακής του επιμελητηρίου Κορυθίας και για τους αξιότιμους καλεσμένους μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το επιμελητήριο Κορυθίας κοιτά μακριά, κοιτά ψηλά και στοχεύει με κάθε μέσο να κινήσει και πάλι την παραγωγική μηχανή της Κορυθίας σε όλους τους τομείς. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση. Οι Κορύφοι επιχειρηματίες βγαίνουν από τα χαλάσματα της κρίσης και ξαναστείνουν από την αρχή το νέο αφήγημα της επιχειρηματικότητας. Η νέα εποχή έχει ήδη ξεκινήσει και κανείς δεν μπορεί πλέον να τη σταματήσει. Όλα τα προϊόντα που έχουμε στην Αμερική, στην αγορά της Αμερικής. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ένα σεμινάριο που θα μιλήσουμε για εξαγωγές ίνου,
και γαστρονομικά κόνσεπτ. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι μας που έχουν έρθει από τη Νέα Υόρκη είναι ο Κελεμίδης Ανδρέας, πρόεδρος της Sinos Wines, ο Τάσος Πάρας, ο συνεργάτης, και ο Στυλιανός λογοθέτης, ο Γιώργος Συνεργάτης της Sinos Εστία International. Σας καλωσορίζουμε και ελπίζουμε ό,τι χρειάζεστε. Το επιμελητήριο κορυφαίες να ξέρετε ότι κάνει συνέχεια δράσεις. Για άλλη μία είναι η σημερινή και ό,τι χρειάζεστε θα είμαστε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, επίσης να πούμε ότι είναι μαζί μας ότι η Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παπαφωτίου που χαιρετίζει και αυτός την κύριο Σεστή. Παρακαλώ να πούμε ότι... Σε ένα σεμινάριο πεδίο, σε ένα σεμινάριο υπέρψης, που στόχο έχει και το μήνυμα το οποίο στέλνει το σεμινάριο αυτό είναι η εξωστρέφεια των βιομηχανιών και η εξωστρέφεια των παραγωγών της περιοχής μας και η εξωστρέφεια όλων αυτών των προϊόντων τα οποία παράγει η πλούσια ορυνθιακή γη. Έτσι λοιπόν, ένα από τα μηνύματα τα οποία επίσης στέλνει το σεμινάριο αυτό είναι ο συνδυασμός της αγροτικής παραγωγής με την οικονομία και με τον τουρισμό. Ένα συνδυασμό στον οποίο πρέπει να πετύχουμε όλοι μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε στον κάθε τομέα ο καθένας ξεχωριστά. Και οι δύο μιλητές, οι οποίοι σήμερα και αύριο θα μας μιλήσουν σε αυτή την τεχνική και στην τέχνη της εξωστρέφειας και στην τέχνη της παρουσίασης των προϊόντων μαζί με όλα τα παρελκόμενα, νομίζω μας βεβαιώνουν την καλή επιτυχία του σεμιναρίου, αλλά και από την άλλη μεριά πιστεύω απόλυτα ότι όλοι θα φύγουμε σοφότεροι από αυτή από αυτό το σεμινάριο, ούτως ώστε πλέον οι εγκύκλειες γνώσεις που θα αποκτήσουμε εδώ να γίνουν και οι εγκύκλειες ουσιαστικά, αλλά να γίνουν και οδηγοί για τις επόμενες δράσεις μας. Συγχαίρω λοιπόν το Επιμελητήριο Κορυφαίας για αυτή πάντοτε την αρχοντική, θα έλεγα, συμπεριφορά του ως προς το πνεύμα, ως προς τη μάθηση των μελών του και εσάς, δύο μιλητές, για το έργο το οποίο κάνετε. Παίρνω τον λόγο όχι για κανένα άλλο λόγο πέρα από ενός απλού χαιρετισμού, γιατί νομίζω ότι μια τέτοια εκδήλωση σηματοδοτεί μια, αν το θέλετε, εξαιρετικά σημαντική στροφή προς ένα προϊόν τόσο σημαντικό για την ελληνική κοινωνία και την αγροτική ανάπτυξη, σαν το κρασί. Και θέλω να το τονίσω αυτό γιατί, διότι η στροφή στα προϊόντα ποιότητας, ταυτότητας, είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η ελληνική γεωργία και ο ελληνικός τομέας του προφίλου. Ένα στοιχείο μόνο. Τα επόμενα χρόνια η παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα, αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα αναμένεται να διπλασιαστεί στο 100%. Αναμένεται λοιπόν να διπλασιαστεί, αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αναμένεται να εκτεναχθεί στα ύψη η ζήτηση για προϊόντα ποιότητας, ταυτότητας, πιστοποιημένα προϊόντα, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής γεωργίας εντοπίζεται εκεί. Όχι στα συμβατικά γεωργικά προϊόντα, αυτά που ονομάζουν οι φίλοι εδώ, οι Αγγλοσάξονες, τα commodity products. Δεν είναι εκεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Μπάνας νωρίτερα, ότι ο τόπος μας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν την ποιότητα, την ταυτότητα, τον πολιτισμό, την ιστορικότητα ενός προϊόντος. Και στην περίπτωσή μας, προφανώς, το αγροτικό κρασί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα, με όρους πολιτικής, τουλάχιστον η δικιά μας στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, εντοπίζεται σε μια μετατόπιση του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο εδώ για να μην σας κουράσω, γιατί είναι άλλο το αντικείμενο της εκδήλωσης. Με αφορμή όλα όσα είπε ο κ. Παπαδόπουλος, θέλω να προσθέσω ορισμένα πράγματα και να διευκρινίσω ορισμένα άλλα γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι όπως αναφέρθηκε. Και επειδή συμβαίνει να είμαι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινωνικών Πόρων και έχω την εικόνα όλων αυτών των ζητημάτων και την αγροτικότητα, θέλω να διευκρινίσω τα εξής. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την προγραμματική περίοδο για την προώθηση του ΙΝΟΥ, αυτή διαρκεί μέχρι το 2023 και δεν είμαστε ενώπιον τη ολοκλήρωση τη προγραμματική περίοδου στο 2020. Δεύτερο, η περίοδο αυτή έχει ένα καινούριο στοιχείο, το πρόγραμμα τη ενημέρωση.
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει αιτήσιο προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ και εντοπίζει τις δράσεις του σε δράσεις ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μας και ουσιαστικά δικαιούχοι μπορεί να είναι πέραν του ενός ενδιαφερόμενου. Δεν περιορίζεται μόνο σε συλλογικά σχήματα τύπου συνεταιρισμού σωμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Μας αγκαλιάσατε σε αυτή την προσπάθεια να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, τις γνώσεις μας που έχουμε συλλέξει τα τελευταία 12 χρόνια στην αγορά της Αμερικής και της Ευρώπης. Όλοι υπάρχουν και εμπειρίες για τις χώρες της Ασίας, αλλά είναι λιγότερες. Σήμερα θα εστιάσουμε στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το θέμα του θα προσπαθήσω να είμαι απλός. Ξέρω ότι αυτές οι διημερίες πολλές φορές κουράζουν. Είναι, μας θυμίζουν με στοιχεία, δείχνουν πολλά πράγματα, τα οποία στο τέλος τα μισά τα έχουμε ξεχάσει. Η πρώτη ομιλία ασχοληθεί με το brand design και τον σύγχρονο σχεδιασμό ύλου και συσκευασίας. Μία επιστήμη, και αυτό το επαναλάβω πολλές φορές, που διδάσκεται έτσι με τριετή διάρκεια. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο απλός γίνεται. Διότι η γνώση είναι ελεύθερη και πρέπει να μοιράζεται από όλους μας. Και εμείς έχουμε από εσάς κάτι να πάρουμε μαζί μας πίσω. Και θα ήθελα να προλογίσω τον πρόεδρο της Platinum Symphony. Θα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη. Θα μιλήσει για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και επειδή συγκεκριμένα ο Ίνος, η βάση του είναι η Νέα Υόρκη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι φέτος προτινόμενη χώρα στην Ευρώπη. Για τρίτες χώρες είναι η Αμερικάνικη αγορά. Και το μότο, το λόγο της εταιρείας μας αυτή τη στιγμή, θα το μεταφράσω, είναι «I will unite with anyone to do right and I will not unite with nobody to do wrong», που σημαίνει θα ενωθώ με οποιονδήποτε για να κάνω το σωστό και με κανέναν για να κάνω λάθος. Ό,τι και ερωτήσεις, ήταν και η ώρα, βεβαίως. Βεβαίως, ήταν και η ώρα. Ξέρω ότι στην Αμερική το κάνουν για θέμα οικονομίας. Εδώ και ένα μήνα έχει αλλάξει η ώρα. Γιατί το κράτος έχει υπολογίσει ότι είναι 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από την ενέργεια της μία ώρα διαφορά. Αυτό και σαν Έλληνες, θα έπρεπε να είναι αυτό που λέμε, να απευθυνθούμε στους ειδικούς σε κάθε τομέα. Δεν είναι. Είναι το σωστό. Και εάν εμείς όλοι ενωθούμε, φέτος ιδιαίτερα και συγκεκριμένα για την αγορά της Αμερικής, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και επί την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι την τελευταία πενταετία, μέχρι πριν 2 χρόνια, το ελληνικό κρασί στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε μία αύξηση 25,6% και την τελευταία διετία 80%. Ξεκίνησε σήμερα το σεμινάριο για εινογνωσία. Έχουμε καλεσμένους τους εξαγωγείς, οι οποίοι ασχολούνται με το κρασί. Έχουμε επίσης και τιμή μας στο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κασίμη, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Παπαφωτίου επίσης. Συζητάμε για το αγιοργήτικο κρασί και γενικά για ό,τι μπορούμε να κάνουμε, τι παράγει βασικά όλη η Κορινθία, όλη αυτή η κορινθιακή γη, έτσι ώστε να μπορούμε να το εξάγουμε και να μπορούμε να δημιουργήσουμε τομείς και ανάπτυξη στην προώθηση και στην περιοχή μας. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, είδαμε, και οι Ινοποίοι έχουν έρθει και κοιτάξτε, οι Ινοποίοι είναι μια δύσκολη γκάμα να τους μαζέψει όλους μαζί, αλλά από ό,τι βλέπουμε εμείς σήμερα η συμμετοχή είναι αρκετά καλή και αναμένουμε. Ήδη το σεμινάριο τρέχει και τελειώνει 6 ώρα το βράδυ. Αύριο έχουμε επίσης το δεύτερο σεμινάριο που αφορά την γαστρονομία. Εκεί θα κληθούν οι σεφ. Έχουμε 2 πολύ διάσημους σεφ, τον κύριο Αργύρο
και τον κύριο Κόφτο. Ναι, τον Κόφτο. Ποιος λέγεται. Χρήστος Χρήστου. Ναι. Και ο Ακρίβος. Ακρίβος, ε. Από το Ψάριστο. Πάμε. Ναι, ναι. Αύριο που ξεκινάει το σεμινάριο της γαστρονομίας, εκεί θα δοκιμάσουμε διάφορες γεύσεις. Έχουμε δύο πολύ διάσημους σεφ, τον κύριο Ακρίβο και τον κύριο Χρήστο Χρήστου, ο δεύτερος εκ των οποίων έχει εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, ο πρώτος έχει το εστιατόριο το Ψάριστον εδώ στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε όλοι μαζί με τους δικούς μας σεφ και με τη βοήθεια αυτών ένα κονηθιακό πιάτο, δηλαδή ένα πιάτο το οποίο οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε από αυτά μέσα στο πιάτο να είναι δικά μας προϊόντα από την κορυφαϊκή γη, τα οποία να ξέρετε είναι πολλά και πλούσια.